δεν υπάρχει κάποιος που να με φοβάται. Είναι λογικό να υπάρχει φόβος. Είναι πρωταθλητής Ελλάδας στα 200 μέτρα και στις σκυταλοδρομίες. Ο Πάνος Τριβιζάς είναι όμως και πυροσβέστης και περιγράφει στο Open πώς έζησε τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βαριμπόμπη. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πήγα σε 4 διαφορετικά σημεία γύρω-γύρω από τη Βαριμπόμπη και δεν ήξερες πού να πρωτοσβήσεις. Το ευτύχημα μέσα σε όλο αυτό ήταν ότι δεν υπήρχε αέρας. Γι' αυτό και δεν θρυνήσαμε θύματα, θεωρώ. Βρέθηκα σε ένα σημείο ανάμεσα στην αεροπορική βάση του ΤΟΙΟΥ που ήμουν εγκλωβισμένος και από τις δύο πλευρές. Εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνεις κάτι. Είσαι σε μια υπερένταση, οι παλμοί σου είναι πάρα πολύ ανεβασμένοι. Κοιτάς να κάνεις το έργο σου όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Έλληνας σπρίντερ αναφέρθηκε και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αθλητής. Αν δεν είχα την υπηρεσία, εννοώ να έχω κάποιο στάνταρ μισθό να καλύπτω με εγώ και να καλύπτω τις ανάγκες μου, δεν νομίζω να έκανα πρωταθλητισμό. Το ίδιο είπε και ο συναθλητής μου στην Άρση Βαρούνο Ιακωβίδης. Οι συναθλητές μου τώρα που ήταν στην Ολυμπιάδα, αν δεν υπήρχε Ολυμπιάδα, πολλούς μπορεί και να μην τους ξέρει ο κόσμος. Άνθρωποι σαν τον Τριβιζά είναι το μέλλον της χώρας.